16 παραλίες της Δυτική Ελλάδος θα αναρτήσουν αυτό το καλοκαίρι γαλάζια σημαία. Μάλιστα, για πρώτη φορά γαλάζια σημαία θα δούμε και στην πλάση της Πάτρας. Σε όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν συλλογικά 421 ακτές, με τη χώρα μας να έρχεται δεύτερη σε γαλάζιες σημαίες μεταξύ 41 χωρών από όλο τον κόσμο. Στην Αχαΐα οι γαλάζιες σημαίες πηγαίνουν στις παραλίες Καλογριά και Λακόπετρα του Δήμου Λαρισσού, στην Αγιά του Δήμου Πατρέων, στο Ακταίο του Δήμου Ρίου, στις παραλίες Διγελιώτικα και Αλική του Δήμου Αιγίου και την Πούντα του Δήμου Διακοπτού. Από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Πατρέων ανακοινώθηκε σήμερα ότι οι ομογενείς αλλά και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών από μεθαύριο 5η 3 Ιουνίου έως και τις 30 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί θα μπορούν να προσέρχονται από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι καθημερινά στο τμήμα δημοτικής κατάστασης που βρίσκεται στην οδό Παντανάσης 30. Την ένταξή τους σε ένα ενιαίο και υπερκομματικό ψηφοδέλτιο ανακοίνωσαν χθες οι εκπρόσωποι των 4 παρατάξεων του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Ανακοινώνουμε τη διάλυση των ιστορικών εμπορικών παρατάξεων που έκαναν τον κύκλο τους και γινόμαστε δώρη διεκδίκησης και ασπίδα προστασίας για τον εμπορικό κόσμο, δήλωσε χθες ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας και μέλος της διοίκησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων, Γιώργος Ρόρος, στα πλαίσια συνέντευξης τύπου για την κάθοδο των εμπόρων στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια των Νίκου Στριφτούλια, Ηλία Παυλίδη, Γιώργου Ρόρου και Ανδρέα Μπενετάτου ενώνονται σε ένα υπερκομματικό που ονόμασαν Ενιαία Κίνηση Εμπόρων. Όλοι μαζί, χέρι-χέρι, θα δώσουμε τους δύσκολους αγώνες μας με σκοπό την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Στριφτούλιας. Σε αυτό το συνασπισμό δυνάμεων των εμπόρων, να σημειώσουμε πως δεν συμμετέχει η παράταξη του πρώην Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Χρήστου Κοτσόπουλου. Παρά τις εκτιμήσεις για μειωμένη συμμετοχή, περισσότερα από 300.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας προσήλθαν στη διαδικασία προκειμένου να εκλέξουν τους Προέδρους των ΟΔΕ και τα μέλη των τοπικών οργανώσεων. Στην Ετωλοκαρνανία η συμμετοχή κοιμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, όπου νέος Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ετωλοκαρνανίας εκλέχθηκε ο Κώστας Σύρος, ο οποίος με δήλωσή του μεταξύ άλλων σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία μετά την εκλογή των Προέδρων του κόμματος και της ΟΝΕΤ, συνεπής στις δεσμεύσεις της, προχώρησε στην εκλογή και των υπολείπων οργάνων από την εκλογική βάση. Όπως σε όλη την Ελλάδα, και εδώ η εκλογική διαδικασία των εκλογών πραγματοποιήθηκε με ικανοποιητική συμμετοχή. Πιστεύοντας στις αρχές και τις δεσμεύσεις του Προέδρου Αντώνη Σαμαρά για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με τα μέλη της ΝΟΔΕ καθώς και με τους Προέδρους των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων να αναδείξουμε τα ζητήματα που αφορούν στον νομό μας και τους πολίτες του, εκφράζοντας ισχυρή θέση και άποψη γι' αυτά. Στα μέσα Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις 6 τελεχών της πολεοδομίας και οι μηχανικοί της πόλης ζητούν από τον Νομάρχη να παραμείνουν για διάστημα τουλάχιστον 6 έως 9 μηνών ακόμη, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας. Με επιστολή τους προς τον Ομάρχη Τολοκαρνανίας Θήμιο Σόκο, οι άνθρωποι του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΦΠΑΚΤΟΥ ζητούν ουσιαστικά από την Ομαρχία να συνεχίσει να εκδίδει άδειες μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και ο Καλλικράτης θα αλλάξει το τοπίο. Και αυτό γιατί στις 15 Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις 6 στελεχών της πολεοδομίας της Νομαρχίας στην ΑΦΠΑΚΤΟ και αν δεν ανανεωθούν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει χρήση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι αρμοδιότητες να επανέλθουν στο Δήμο ΑΦΠΑΚΤΟΥ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με το κεντρικό σύνθημα «Ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν επιβάλλεται, εμπνέεται, η επαφή με τη φύση γεννά την έμπνευση, καλλιεργεί το σεβασμό», το Σάββατο 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Πυλλήνης μας προσκαλεί στα Ρουπάκια, στο Βαθίσκιο το Δριόδασος, να απολαύσουμε τη φύση και να γνωρίσουμε πτυχές της κοινωνικής ζωής της Ναυπακτίας. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση των μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, οι οποίοι με το δρόμενο, μια φορά και έναν καιρό, χορός, τραγούδι, παραμύθι, θα μας ταξιδέψουν στο παρελθόν. Στη συνέχεια, όσοι ανηφορήσουν μέχρι τα Ρουπάκια θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία εμπλουτισμού του δάσους.